Ζούμε φυλακισμένοι στα ίδια μας τα σπίτια. Δεν μπορούμε να χαρούμε ούτε έναν καφέ στο μπαλκόνι μας. Καταγγέλουν οι κάτοικοι στην περιοχή των Μποζαϊτίκων και ειδικότερα στην οδό Μανώλη Ανδρώνικου και Αθηνών. Και αυτή η κατάσταση γιατί κανείς εδώ και τόσα χρόνια δεν έχει μεριμνήσει ώστε να ασφαλτοστρωθεί ο δρόμος. Είμαστε στη Μανώλη Ανδρώνικου και Αθηνών. Μένουμε εδώ στο 387. Έχουμε πρόβλημα σοβαρό γιατί το καλοκαίρι είναι η σκόνη. Το χειμώνα έχουμε τη λάσπη. Αυτή η δουλειά είναι 15 χρόνια. Ναι, υποσχέσεις, έχουμε μαζέψει υπογραφές, όλη η γειτονιά εδώ. Ναι, υποσχέσεις και έχουμε μείνει στις υποσχέσεις. Έχουμε μαζέψει υπογραφές, έχουμε πάει στον κύριο Δήμαρχο, αλλά ο κύριος Δήμαρχος ούτε ασχολείται καθόλου με την περιοχή. Το ίδιο ακριβώς ισχύει και στις οδούς Ναυσικάς, Αρκισίου και Στένταρος. Κλεινόμαστε στα σπίτια μας χειμώνα-καλοκαίρι και δεν μπορούμε ούτε τα εγγόνια μας να χαρούμε, λένε με παράπονο και εκνευρισμό. Στην οδό Στένταρος, στην οδό Αθηνών, Αρκισίου, έχουμε τεράστιο πρόβλημα, 24 ώρες το 24ωρο. Χάλια, δεν ανοίγουμε τα παραθυρά μας, δεν έχουμε τραπέζια, δεν μπορούμε να έρθουν τα εγγόνια μας στο σπίτι, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Ζούμε κλεισμένοι μέσα. Μια τραγωδία. Το χειμώνα έχουμε 6 μήνες τη λάσπη, αλλά το καλοκαίρι η κατάσταση είναι τραγική. Κλείνεστε όλη μέρα, ούτε εγγόνια ούτε αυτά. Πάμε, φεύγουμε, πάμε στα παιδιά μας, δεν μπορούμε να ζήσουμε. Και αν κάποιος επιχειρήσει να ανοίξει την πόρτα τώρα, να βγει στο μπαλκόνι του, τίποτα, τι γίνεται? Δείτε, πεθαίνουμε από το αναπνευστικό και από τεράστια προβλήματα. Όλη νύχτα κάνουν σούζες μέσα από τα παιδιά στο χωματόδρομο. Χρησιμοποιούν τους δρόμους εδώ πέρα για κόντρες. Για κόντρες το βράδυ, ναι, γιατί είναι χωματόδρομος. Και δεν υπάρχει απαγορευτικό και τα παιδιά. Παιδιά είναι, θα κάνουν τις τρέλες τους. Το νερό μας έρχεται 200 ευρώ το δίμηνο, πληρώνουμε αποχέτευση, πληρώνουμε τα πάντα και ζούμε όλη μέρα με ένα λάστιχο και να πλένουμε όλη νύχτα και να είμαστε κλεισμένοι μέρα νύχτα μέσα στο σπίτι μας. Η κατάσταση που βιώνουν είναι αφόρητη, με την σκόνη να έχει γίνει μόνιμος εχθρός τους. Το πρωί οι νοικοκυρές καθαρίζουν και σε ελάχιστο χρόνο πάλι η σκόνη είναι παντού. Εδώ η ζωή είναι μία κόλαση. Αν ανεβείτε πάνω στο μπαλκόνι μου και δείτε. Πλένω το μπαλκόνι 3 φορές την ημέρα, μαζεύω τη σκόνη πρώτα με το φαράσι και μετά ρίχνω νερό. Ο σύζυγος αντιμετωπίζει τεράστια προβλήματα υγείας αναπνευστικά από την πολύτη σκόνη. Κάθε 2 μήνες είμαστε στον οφθαλμίατρο από μικροκόκκους άμμου στα μάτια μας. Με 20 χιλιόμετρα να δείτε αυτοκίνητο, να δείτε τι σκόνη που σηκώνει. Εάν μπείτε μέσα στο σπίτι μου αυτή τη στιγμή, γράφεις το όνομά σου παντού επάνω στα έπιπλα. Το χειρότερο όλων είναι ότι όλη αυτή η αδιαφορία των αρμοδίων να φτιαχτεί ο δρόμος ή έστω κάποιος να τους ενημερώσει για τον σχεδιασμό, εάν υπάρχει, τους αφήνει να υποφέρουν και να ρισκάρουν την υγεία τους. Ζούμε μία κόλαση, αναφέρουν και τρέμει η φωνή τους. Η κατάσταση είναι τόσο τραγική που δεν μπορούμε να καθίσουμε στα μπαλκόνια μας, να πλώσουμε τα ρούχα μας, έχουμε ένα σπίτι. Δεν περιγράφεται η καθημερινότητά του. Απλώνουμε ρούχα και μετά πρέπει να το κάνουμε αυτό το πράγμα ένα-ένα. Δεν αντέχω. Εγώ δεν θέλω να δικαιολογηθώ. Είμαι με σπονδυλοδεσία και με άλλα 6 χειρουργεία στη μέση μου. Και δεν μπορώ αυτή την κατάσταση να την ανεχτώ άλλο. Το καλοκαίρι η σκόνη είναι αφόρητη. Έχουν καταστρέψει τις περιουσίες μας, τα σπίτια μας και τα δέντρα στις αυλές μας. Περιμένουμε οι φορείς να εσκύψουν το πρόβλημά μας, διότι χρονίζει, και να δοθεί μια λύση. Ας γίνει μια ασφαλτόστρωση. Προ ένα ή ενάμιση μηνός είχε έρθει κάποιος εκπρόσωπος του Δήμου και από το ΟΣΕ να εξετάσουν τι πρέπει να γίνει. Είδαν το πρόβλημα, το μέγεθος του προβλήματος και είπαν ότι πρέπει να γίνει μια ουσιαστική αντιμετώπιση. Στο διάστημα αυτό δεν έχουμε λάβει κάποια απάντηση. Σε μια προσπάθεια να λάβουν μια απάντηση από την Δημοτική Αρχή, έχουν παραδώσει το αίτημά τους υπογεγραμμένο από όλους και αν δεν λυθεί το πρόβλημα είναι αποφασισμένοι να προχωρήσουν σε πιο δραστικές κινητοποιήσεις, καθώς όπως φώναζαν φτάνει πια, όχι άλλη φυλακή μέσα στα ίδια μας τα σπίτια.